Alright. Disco. Αυτό είναι το nightclub μου. Είναι το καινούριο The Music Locker. Τι είναι αυτό? Γεια σας παιδιά, ξέρω και ζωμίδια και ψημιουσία στο GTA Online. Δεν ξέρω που με σπόναρε κάπου, έχει κονίδια με μουσική εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα views, shares, subscribes, comments στο προηγούμενο GTA βίντεο. Δεν περίμενα να πάει τόσο πολύ καλά. So, έχει βγει το καινούριο update. The Music Locker is a new and exclusive nightclub that has opened under the Diamond Casino Resort. Meet Miguel Madrazo inside the club. Ας το Madrazo! Το οποίο σημαντικό, παιδιά, θέλετε να ξενερώσετε από τώρα το νησί, το update, ναι. Ξέρεις, το νησί, υποτίθεται, υπήρχε καινούριο νησί, map expansion, yeah. Δεν υπάρχει. Α, κλείσω το βίντεο εδώ. Ξενερώσαμε ή ακόμα. Οπότε το πράγμα που θέλω να δω είναι εάν έχει κάτι καινούριο στο map εκτός από αυτά που ξέρουμε. Συνήθως ξέρω ότι έχει στο map, so το εν μου μάτι θα πιάσει εδώ το submarine. So υπάρχει submarine. Μου το λέγατε χθες και πάρα πολύ στο Twitch. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή καινούριο στο map. Πάμε να δούμε και λίγο το είναι. Travel. Arena War. Δεν έχει τίποτα. Μπένις. Ο Μπένις δεν έχει τίποτα ο Μπένις. Ελίτας. Όχι, δεν έχει τίποτα. Στο Legendary Motorsport όμως. Όχι, δεν έχει ούτε τίποτα. Werstock. Hey, submarine Kasotka. In order to purchase a Kasotka, meet Miguel Madrazo at the Music Locker. Α, γι' αυτό πρέπει να πάμε στο Music Locker. Για το δευτό του νόμου, Madrazo. Αυτά εδώ είναι καινούρια. Θυμάμαι αυτό. Diamond Casino. Part of Cayo Perico. Αυτό είναι καινούριο. Γι' αυτό κολυμπάει, έτσι. No land, no problem. With Pegasi Submersi Booster Fitted Sports Car. Ιταλικό είναι, ρε φίλε. Τι νομίζεις? Έχουμε καινούριο ελικόπτερο. Που. Τι το τρομερό έχει αυτό το ελικόπτερο από άλλο. Που έδειξε στο προηγούμενο βίντεο, whether you're off the record, planning military coup, or just looking for an extraordinary party entrance, rappelling from the belly of the annihilator can be stealthy. Αυτό τι είναι? RO86 Oaknost. Αυτό τι είναι? Είναι τεράστιο. Έχουμε εκεί μία βάρκα που έχει turrets πάνω και έχουμε αυτό το τσιπάκι με δύο φτιάρια πάνω. Όχι, τσεκούρι είναι. Πριν πάμε στο Madrazo όμως, έχω δει ότι έχουν βάλει δύο καινούρια όπλα που μπορούμε να τα δούμε. Πάρκινγκ στους ανάπηρους, μάλιστα, το αξίζω, δικό μου το spot. Χαχα, inside joke του καναλιού, δεν το ξέρετε. Α, φελαράκι, τι έχεις φέρει στο stock? Έχω ακούσει για καινούριο shotgun. Οκ, okay, so αυτό το military rifle είναι καινούριο. Πρέπει να έχει άλλο ένα shotgun και πιστόλι καινούριο που δεν τα βλέπω εδώ. Μπορεί να τα δείξω πιο μετά. Να το πάρουμε το military rifle όμως, ρε φίλε. Rounds, full αρέτα. Extended clip προφανώς. Scope. Flashlight, yeah, scope, flashlight, suppressor. Νιώθω πως φτιάχνω όπλο του Siege αυτή τη στιγμή. Και ροζ κάμω. Ροζάκι, καλό, ε. Καλό. The first person. Oh, ωραίο. Τι πώς βαράει. Δεν ξέρω αν είναι πιο δυνατό από... Βασικά, δεν με ενδιαφέρει. Παλιά ασχολούμαι να περισσότερο με το ποιο όπλο είναι πιο δυνατό κλπ. Κλπ. Που έπαιζα στο PlayStation και... Ήθελα το max damage, max fire rate. Πλέον απλά χρησιμοποιείς αυτό που σου αρέσει. Εδώ είναι ο κύριος Madrazo, δεν ξέρω. Είναι η φάση που έχω μουσική disable για copyright reasons. Και για να απλά χορεύουν όλοι, ξέρω εγώ, χωρίς μουσική. Κύριε Madrazo, τι? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? I own this town. Welcome to my town, Madrazo. Σου αρέσει? Είμαστε εντάξει. Άμα χρειαστώ κάτι, θα μου φέρουν. Φαίνεται να απολαμβάνει πάρα πολύ την οικογένεια του. Η μητέρα του είναι μαζί του στα clubs. I'm good. Έχω πει 10 μπουκάλες σαμπάνια και είμαι 70. Είμαι εντάξει. Ποιο είναι το πρόβλημα σου, πέ μου? Ποιος είναι αυτός? El Rubio. It's El Rubio versus Madrazo. Ωραία, πες μου τι θες να κάνω. Πού είναι το νησί? Το νησί που είναι, αυτό με ενδιαφέρει. Η Αγιούκλα εδώ το ζει, ρε. Είπε κάτι για τον πατέρα του. Ο άλλος Madrazo είναι ο γιος του Madrazo του άλλου. Τι φάση? Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι ο DJ που φέραμε πρόσφατα? Τι της έδωσες, ρε? Φτάνει ήπια αρκετά. You're obviously going to need a submarine. Yeah, submarine boy. Η φάση είναι πια. Το submarine θα γίνει το πλοίο 2.0 που το αγοράζεις και το έχεις και είναι τελείως άχρηστο.
Good. Yes. Make this happen. Good. You yes. Very, very well looked after, my friend. No, you will be very good, very good looked after, my friend. Τώρα τι, απλά πάμε και το αγοράζουμε και το φτιάχνουμε. Να το εδώ, κασότκα. It's even Russian. Sold by Pavel. Ωραία για χρώματα. Κόκκινο submarine. Δεν θα μας δουν ποτέ να ερχόμαστε με το κόκκινο submarine, έτσι. Flag. Μπορείς να διαλέξεις σημαία. Ελληνική. Δεν βλέπω. Ρούσκι, ρούσκι, δεν ρούσκι. Ωραία, λα Brazil, λα family. Jamaica, Jamaica, no. Μέχικο. Όχι, Μέχικο. So, ρούσκι, ρούσκι. Sonar station. Imagine the incredible science of sonar technology. Μάρτιν πα... 1,2 εκατομμύρια sonar station. Τι θα κάνει αυτό ακριβώς? You're going to use this to hunt for hidden treasure. Το καλό που θέλω να έχει τόσο treasure στη θάλασσα για να μπορέσω να τα πληρώσω αυτά τα 1,2 εκατομμύρια. Guide missiles. Τα χρειαζόμαστε. Μα πω, Weapon workshop. Το χρειάζομαι αυτό. Βάστο, 450.000 μόνο. Moon pool vehicle. Sarrow Kraken Avisa. Μάλιστα, στο σύνολο το υποβρύχιο κοστίζει σχεδόν 10 εκατομμύρια. Θα είναι Yacht 2.0, είμαι σίγουρος. Services. Galaxy Super Mobile. Κασότκα. Request Κασότκα. Where's our Κασότκα? Pavel? So it begins. The funds are transferred. The paperwork is complete. And you are the captain now. I am the captain. Reporting for duty. Did someone mention subcoms with top-level operative for Κουνιέται. All contactions? Well, that's me. Come Μπορείς aboard να το οδηγήσεις. And I will give you the tour. Pavel, σκάσε. Nah, she's okay. You're real bad though. Request vehicle. Sparrow Avisa. Κάτσε να πατήσουμε το σπα... Α, εδώ πέρα είναι. Sparrow. Είναι ελικοπτεράκι, ε. Σε αυτή τη στιγμή προσπαθώ να το οδηγήσω αυτό το πράγμα με ποντίκι, γιατί δεν έχω numpad. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι πολύ εύκολα. Προτιμώ να βγάλω το controller. Να τελειώνει η φάση, αλλά νομίζω αν πάω από πάνω απλά, όσο δες το κόκκινο, φαίνεται ωραίο. Κάτσε, να χαμηλώσουμε, πάτα E. Μπήκα. Ήρθα ρε μπρο. Δεν ξέρω που μπήκε το ελικόπτερο ακριβώς. Πού είσαι ρε μπρο, τι σάζεις, έχεις καμιά τριμπούλα? Καπιτάν. Φοράει και μπλούζα, ξέρω, ρωσική με το bear. Γράφει και πάνω V. Δεν μπορώ να διαβάσω. Yes, Ρούσκι. Μίνι Μαντράζο. Μίνι Μαντράζο. Μ' αρέσει που τον λένε Μίνι Μαντράζο. Σε αυτό είναι το νησί. Αυτό πρέπει να κλέψουμε. Αν δεν κατάλαβα ακόμα τι θα πρέπει να κλέψουμε. Νομίζω πρέπει να κλέψουμε τα στοιχεία που έχει πάρει αυτός για την οικογένεια του Μίνι Μαντράζο και του Μαντράζο. Σε αυτό είναι το planning screen για το heist. Δεν θα το κάνουμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή, sit down. Νομίζω εδώ θα το οδηγήσουμε. Εδώ είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για μένα. Bro! Πώς πάει αυτό το πράγμα τώρα? Press to fire torpedoes. Hold. Πας από κάτω. Δεν βλέπω τίποτα όμως. Use periscope. Toggle sonar. Βλέπω άλλο submarine to our right. Fire. Fire the submarine. Fire submarine. Fire the sub... Δεν ξέρω, θα... Παθαίνει κάτι ρε αυτό. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή θέλω να γυρίσω. Έχουμε και τορπίδος ρε φίλε. Τορπίδο. Fire the torpedo. Θέλω να δω αν διαλύεται ρε φίλε. Τα βλέπεις τα τορπίδος που πάνε. Κουνιέται. Βαράω, απλά σπαμάρω space αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να παθαίνει απολύτως τίποτα. Never mind. The competition is gone, my friend. Θες να πεις δεν φαινούμαστε άμα δεν είμαστε κάτω από τον... ναι, πάμε τέλεια κάτω. Άρα κάμερα πάει κάτω, μάλιστα. Δεν φαινούμαστε στο ραντάν καν, να μας βγει... Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι ωραίο. Κωστάκου, autopilot engaged. Ναι. Και... Autopilot, press F to leave the helm. Το autopilot όμως τι κάνει ακριβώς? Δεν έχω ιδέα. Πάνω τη φοράω μάσκα στο submarine. Πλημμυρίσαμε, μπήκε τίποτε νερό, δεν ξέρω. Θεωρητικά τώρα δεν φαίνομαι στο ραντάρ καν, ξέρω. Αυτό τι είναι τώρα? Missile ready. Πώς κάθομαι σε αυτό το πράγμα να δοκιμάσω και αυτό? Δικοτούσκα guided missile unavailable underwater. Okay. So έχουμε torpedo και guided missiles που βγαίνουν από πάνω και torpedo που πάνε κάτω από το νερό. Μάλιστα. Αυτό εδώ. The periscope unavailable underwater. Ρε φίλε, τι είναι available underwater, ρε? So έχουμε το scuba diving gear εδώ πέρα.
έχουμε το ελικόπτερο μας και από κάτω έχουμε Moonpool Vehicle, Pressure from the Worst Locations και... Οκ, θέλω να κατεβω κάτω να το δοκιμάσω. Το θεωρητικά με αυτό μπορώ να πάω πιο κάτω σε πιο στενά σημεία. This book can be used to store the torrid... Α, είναι εκείνο το αμαξάκι που είδαμε που κολυμπάει. Τι άλλο έχει εδώ, ρε. Ωραία, εδώ είμαστε στο πίσω κομμάτι που είναι μηχανές και όλα αυτά. Βγαίνεις... Όχι, δεν θέλω να βγω. Από εδώ βγαίνεις πάλι. Έχει πολλά exits. Έχει 3 exits τουλάχιστον. Έχω αγοράσει και ένα αυτό το... για τα όπλα. Εδώ μπορώ να κοιμηθώ. Για το όπλο δεν το αγοράσα το πράγμα. Πού είναι, εδώ έχει kitchen. Όπου κάτι τσίμπησα. Κάτι τσίμπησα. Δεν ξέρω τι τσίμπησα. Α, να το εδώ το weapon workshop. Δεν υπάρχει εδώ το καινούριο rifle. Εδώ είναι τα torpedoes. Οι missiles. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο. Exit the Cossata. Οκ. Και πάμε κάτω από το νερό. Πάμε να εξερευνήσουμε τη θάλασσα, παιδιά. Πόσο κάτω μπορούμε να πάμε, θες να πεις. Σας είπα ποτέ, παιδιά, ότι φοβάμαι το νερό μέχρι και στα παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί. Επίσης, πού στο καλό είμαι. Έχω βγει τελείως μακριά από το map φάση. Βάλαμε το sonar. Βγάζει τίποτα. Κάτσε να αλλάξω λίγο. Πού βλέπω. Είμαι σε first person. Έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω πού κοιτάω. Και βγαίνει, λέει, ένα κράκεν. Και με αρπάζει, μπρο. Ωραία, πάμε πίσω στο submarine μας εδώ που απλά τσιλάρει, ξέρω εγώ. Μπορείς απλά να πας και να γυρίζεις άλλους παίχτες και να τους βαράς, ξέρω, να τους κάνεις destroy το submarine τους, ενώ είναι κάτω από τη θάλασσα. Ωραία, βγήκαμε. Είναι νύχτα, παιδιά. Μάλιστα, πάμε μπρος τώρα. Πάμε λίγο μπρος. Μπορείς, δες τι ώρα είναι εκεί. Εν τω μεταξύ. Τι είναι αυτό εδώ κάτω, ρε φίλε, τι έχει πέσει εδώ. Νομίζω ότι τρακάραμε κάπου. Πάμε λίγο πιο κάτω να περάσουμε από εδώ. Θες να πεις πεθαίνεις μέσα σε αυτό το πράγμα, αν τρακάρεις πολύ. Πού ήρθα, πού είμαι. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι που κάνω είναι επαγγελματικό οδήγημα του Σάμπμαν. Είδες, είχε και πέτρα εδώ και όσο την περάσαμε. Κάτι μου λέει ότι θα την κουμπίσουμε. Όχι, όχι, όχι. Θα την περάσουμε και έχουμε και άλλη μέτρα μπροστά μας. Πλοίο! Έχουμε προ... Γεια σου, φίλε! Τι κάνεις, όλα καλά? Και αυτό να είναι κάποιος στο πλοίο και απλά να, βγει, να βλέπει το submarine να βγαίνει δίπλα. Θα είναι φάση, όπα, περίμενε. Το μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τώρα που είμαστε έξω από το νερό. Ή look through periscope. Έχουμε ένα πλοίο εδώ. Έχουμε και άλλο πλοίο εκεί. Είναι... Όχι, δεν είναι δικό μου αυτό. Κάνουμε... Μπορώ να κάνω lockpass σε κάτι. Κάναμε... Δεν θέλω να... Okay, πρέπει να κάνεις lock. Κάνω lock στο πλοίο. Δεν μπορείς να κάνεις lock στο πλοίο από ό,τι φαίνεται. Ούτε zoom in μπορείς να κάνεις από ό,τι φαίνεται. Okay, αυτό εδώ με τα missiles, κάτσε να δούμε τι κάνει. Launch guided missile, ok. Πάμε. Όπα, πάω, περίμενε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Yo! Ok. That looks... Very, very interesting. Πόση ώρα θες να πηγαίνει πάει. Ξέρω να θέλω να δω πόση ώρα πάει. Δεν βλέπω πουθενά timer, ωραία. Ωραία, πάμε να πετάσω κάτω από τη γέφυρα. Losing connection. Μάλιστα. Επιστρέφω. Κάπου εδώ είναι ο άλλος bounties. Κάπου, δεν το βλέπω. Δεν σκόρωσα κανένα, έτσι. A guided missile can be launched from this station again. Έχει cooldown ένα λεπτό. Ξενέρωσα! Πληρώσαμε 1,9 εκατομμύρια για να παίρνουμε τα χιλιάρικα bounties στο map, το οποίο δεν ξέρω καν πώς μπορώ να τα πετύχω. Launch missile, let's go! Let's go, θέλω το bounty. Κάπου εδώ είσαι? Το πέτυχα? Δεν τον πέτυχα, ε. The Cossata guided missile are unavailable underwater. Πότε μπήκαμε κάτω από το νερό? Πότε είπα να μπούμε κάτω από το νερό, καπιτάν, μπλε! Με κυνηγά αστυνομία, λέει. Μπρο, έχετε δει τι οδηγάω? Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις για το υποβρύχιο, δες τι οδηγάω. Βγάλε το αυτόματο πιλότο που δεν έχουμε μάθει τι κάνει. Αν ξέρει κάποιος μπορεί να μου αφήσει σχόλιο. Πάμε κάτω από το νερό. Πόσο κάτω μπορούμε να πάμε, θες να πεις? Like, πούμε με τέρμα κάτω, like, όχι πως βλέπω τι γίνεται. Κράκεν θα δω σε λίγο εδώ πέρα, κράκεν θα δω, είμαι σίγουρος. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν ξέρεις που πας ρε φίλε. Και το sonar δεν σου λέει, ναι, έχεις ένα λόφο κάτω από το νερό μπροστά σου. Δεν ξέρω πως είναι η σωστή λέξη στα ελληνικά. Απλά θα τρακάρεις και να πάει μπουμ. Πάμε να δούμε και το υποβρύχιο αμάξι που έχει. Μιας και μπορείς να το βάλεις εδώ και δεν θα μου τρώει χώρο στον garage.
Γιατί να μην το πάρουμε εδώ πέρα. Your Toreado will be delivered to your Kosatka Mumbo. Θέλω να δω πώς θα το κάνουν deliver αυτό ακριβώς στο υποβρύχιο μου. Hey, να το ήρθε. Είναι actually looking cool και χωράει 4 άτομα μέσα. Ωραία, τι έχουμε εδώ μέσα τώρα, αυτή είναι η ερώτησή μου. Έχουμε torpedoes. Έχουμε torpedoes μόνο. Μάλιστα, torpedo out. Η φάση είναι ότι υπάρχουν άλλα αμάξια που είναι, ξέρω, είναι υποβρύχια ήδη, αλλά όχι. Αν θέλεις να έχει αμάξι, άμα θες αμάξι μέσα στο submarine σου, πρέπει να πάρεις αυτό που είναι σχεδόν 4 εκατομμύρια. Αλλιώς δεν έχεις τίποτα. Α, έχει και boost. Όχι και boost, ρε. Έχει και τέτοια πράγματα, ρε φίλε. Κάτσε, βγήκαμε στην επιφάνεια. Γεια σας, παιδιά. Don't mind me. Just driving. Ωραία, πού τους τροχούς. Γεια σας. Take out the gang members. Δεν θέλω να κάνω take out the gang members. Ε, καπρόν! Oh, αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα βγάλω τους τροχούς, ρε φίλε. Είμαστε τώρα βάρκα. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε αμάξι. Και έχουμε missiles, έχουμε homing off και machine gun. So, έχουμε γενικά πολύ πράγμα. Και έχουμε και boost. The great escape. Αυτό θα είναι actually so much fun τώρα που σκεφτούμε να κάνεις αυτό και απλά να μπαίνεις στο νερό. Θες να πεις αν το βγάλω από υποβρύχιο τι γίνεται? Τίποτα. Repair, armor, var to full, brakes, var to full, bumpers. Φίλε, έχει καλό customization. Εντάξει, όταν λέω καλό, ξέρω εγώ, δεν έχει πολλές επιλογές. Η φάση που απλά είναι secondary color this, secondary color that. Είναι αμάξι του νερού. Πρέπει να είναι μπλεντούι. Αυτό το μπλεντούι. Ultra blue. Ultra blue με μαύρο. Καλό μου φαίνεται. Ρε μα. Μπορείς να βρεις και πάνω στο υποβρύχιο, ε. Damn! Nice, cool. Wow. Ναι, χόρεψε στο υποβρύχιο σου, ναι. Ναι.